Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιμήτρη. Λοιπόν, είχαμε μια έκθεση από την Επίτροπο Διοικήσεως για το ζήτημα αν επιτρέπεται ο πατέρας του παιδιού να είναι δίπλα στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της γέννας του, το κετού. Έχετε όμως τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Εννοείται ότι δεν είναι προσωπικές. Είναι απόψεις οι οποίες συνάδουν με όλον με ευτυχή γυναικολογική εταιρεία και όλα τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να πούμε ναι ότι υπάρχει μια έκθεση η οποία αναδεικνύει το αυτονόητο, ότι υπάρχει μια συναισθηματική ανάγκη, ψυχολογικός δεσμός και όλα τα σχετικά, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού. Όμως βρισκόμαστε σε μια πανδημία, σε μια έκτακτη κατάσταση, και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η έκθεση είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Είναι πρωτίστως η ασφάλεια όλων. Εφόσον οι ειδικές ομάδες των επιδημιολόγων λένε ότι απαγορεύεται και το επισκεπτήριο, αντιλαμβάνεστε ότι αφού απαγορεύεται το επισκεπτήριο, ένας πατέρας από πού θα μπει σε ένα νοσοκομείο? Θα πρέπει να πούμε ότι στην γυναικολογική κλινική έχουμε περίπου 7 τοκετούς την ημέρα. Άρα θα πρέπει να έχουμε 7 πατεράδες, αν θέλετε, την ημέρα, οι οποίοι θα παρακολουθούν τον τοκετό. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος θα θέσει σε κίνδυνο και ασφάλεια ολόκληρο το σύστημα. Είπατε ότι είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, άρα δεν είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε. Ναι, νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαι νομικός, αλλά οι θέσεις των επιτρόπων είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Εάν φυσικά υπάρξει οτιδήποτε άλλο από οποιαδήποτε αρμόδια επιτροπή και πει ότι σήμερα μπορείτε να το ξεκινήσετε αυτό, αυτό είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αλλά εξηγήστε μας, γιατρέ, λίγο τη διαδικασία. Γιατί μπορεί ο κόσμος να λέει, καλά, πού είναι το πρόβλημα? Άμα κάνω τεστ και είμαι αρνητικός, να είμαι δίπλα στη γυναίκα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που λέει ότι απαγορεύεται να μπαίνει ένας επισκέπτης σε ένα δικό του άνθρωπο που θα χειρουργηθεί, σε έναν άνθρωπο δικό του που είναι στη μονάδα και όλα αυτά σχετικά. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να δηλώσουμε ότι εμείς είμαστε μευτήρες γυναικολόγοι, δηλαδή αυτό προέχει στη σκέψη μας. Είναι όλο αυτό το σύστημα. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Και κάναμε αγώνες πριν από δεκαετίες για να συμμετέχουν και οι δύο γονείς στη διάρκεια του τοκετού. Δεν είναι από δική μας κακία, να θέλετε, σε εισαγωγικά, που γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι για λόγους ασφαλείας. Όλων την ασφάλεια. Πρωτίστως και του πατέρα και της μάνας και του νεογνού που θα γεννηθεί. Και να πούμε επίσης ότι ο χώρος ο οποίος γίνεται ο τοκετός είναι ένας φιλικός χώρος, δεν είναι τόσο εχθρικός χώρος όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Υπάρχουν εκπαιδευμένες μέες, μευτές, γιατροί, ειδικοί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν με αγάπη σε όλη τη διαδικασία. Είναι μια έκτακτη ανάγκη. Τώρα, μιλάτε ποια είναι τα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ο ιός αυτός μεταφέρεται, όπως γνωρίζετε, με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο με την ομιλία, με μια μάσκα δηλαδή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Μεταφέρεται, είναι δερμικός, διαδερμικός. Αν πάει κάποιος να κουμπίσει, ξέρω εγώ, το χερούλι, μέχρι να μπει στο νοσοκομείο, ακόμα και από τα ρούχα μπορεί να γίνει μεταφορά. Γι' αυτό και φορούμε τις ειδικές μας ρόπες. Γι' αυτό και εμείς που συμμετέχουμε στο νοσοκομείο, ερχόμενοι, θα αφαιρέσουμε τη στολή που φέρουμε από το σπίτι, θα φορέσουμε άλλη στολή και όταν θα φύγουμε θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, υπάρχουν και προβλήματα πρακτικά. Τα πρακτικά προβλήματα, όπως είπατε προηγουμένως, είναι το κόστος. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του τεστ? Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου 10.000 τοκετούς το χρόνο. Σημαίνει ότι μπαίνουν άλλες 10.000 άτομα που πρέπει να κάνουν το τεστ του κορονοϊού. Αλλά δεν είναι όποιος μπορεί να το καλύψει μόνος του καλός. Όποιος... Ναι, διότι μετά πάλι θα έρθει άλλος επίτροπος και θα πει ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση για τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Και υπάρχει και το κόστος, να το τονίσω αυτό, της στολής. Η στολή στοιχίζει. Ποιος θα το καλύψει? Δεν είπε κανένας ότι, παιδιά, πάρτε στολές. Εδώ δεν είναι το αντίθετο. Τα μηνύματα είναι προσπαθήστε να είστε ευκυδολοί, κάνετε οικονομία και δεν ξέρουμε να... Άρα δεν είναι μόνο να κάνω το τεστ και να είμαι αρνητικός. Πρέπει να φορέσω και την... Δεν θα μπω με τα ρούχα μου. Πρέπει να φορέσω και την ειδική στολή του γιατρού, ας πούμε. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει να μπει η στολή ειδική για τη διαδικασία αυτή, η οποία και αυτή, πρέπει να τονίσω, δεν είναι μια απλή στολή. Θέλει εκπαίδευση για να φορεθεί.
και θέλει εκπαίδευση και για να αφαιρεθεί. Άρα, κύριε Χριστοφίδη, παραμένει ως έχει το πράγμα μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Για την ώρα παραμένει ως έχει με επιφυλάξεις, αλλά και αν θέλετε και με δώστε και ένα συγγνώμη προς τον κόσμο ότι δεν συμμετέχουν. Είναι για το δικό τους καλό. Μόλις έρθει η οδηγία ότι αναστέλλονται όλα αυτά, οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουν θα είμαστε εμείς, χωρίς καμιά άλλη παρένεση. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στον